Οι δύο βουλευτές δεν το κάνουν. Τι περιμένει ο κύριος Καμένος? Μου έφαγε λίγο το φαΐ ο συνάδελφος, το είπε σωστά, ότι στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να προσεγγίζουμε συστημικά και θεσμικά τα ζητήματα του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας στη χώρα μας, βλέπουμε διαρκείς αντιφάσεις, εγώ θα έλεγα πρωτίστως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ισχυριζόταν ότι θα χρησιμοποιήσει το βαρύτατο όπλο, αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω, της μομφής, της δυσπιστίας, της πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Δεν το έκανε. Τώρα, επί πολύ μεγάλο διάστημα, έπαιζε τη δυσπιστία απέναντι στον πρόεδρο της Βουλής. Κατά τη γνώμη μου, αυτά τα πράγματα ή τα τεκμηριώνεις και τα κάνεις, ή απλά δεν τα χρησιμοποιείς για μια επικοινωνιακή και προπαγανδιστική χρήση. Και το μπρος-πίσω αυτό της Νέας Δημοκρατίας συνδυάζεται και με το προηγούμενο που σας έλεγα, ότι επί τρία χρόνια λέει θα κάνουμε εκλογές, θα γίνουν εκλογές, νάτες οι εκλογές, έρχονται οι εκλογές. Και δεν το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς το κάνουν και κάποιοι, ας το πούμε έτσι, αναλυτές που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί απλά παρουσιάζουν ένα σκηνικό διαρκούς εκλογολογίας και εκλογών. Θεσμικά τώρα, οι έξι βουλευτές, η χθεσινή τους δήλωση θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εδώ υπήρξε κάποια και δική τους και άλλων πλευρών ταλάντευση. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε χτες με την επιστολή του, θεσμικότατα, το είπε σωστά ο συνάδελφος, ότι όλοι οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής δεν είναι υπάλληλος καθενός, αλλά εκλέγεται από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για να συνεννοηθούμε. Ο ρόλος του είναι να είναι όσο μπορεί πάνω από τα μέρη, αλλά εξυπηρετώντας και κάποιες θεσμικές και πολιτικές στοχεύσεις. Εν προκειμένου, και η συζήτηση για το αν θα γινόντουσαν κάποιες τροποποιήσεις ή προσθήκες, μόνο με διάλογο και συνένεση θα γινότανε. Χωρίς διάλογο και συνένεση που θα έπρεπε να γίνει στην Επιτροπή Κανονισμού, πώς θα προχωρούσε? Άρα, ορθώς ο Πρωθυπουργός ως επικεφαλής της πλειοψηφούσας κοινοβουλευτικής ομάδας της Βουλής, του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη του. Γιατί ακούσατε κανένα να λέει ότι έχει νόημα? Τα μπρος-πίσω των υπολείπων είναι τερατώδη. Και του κυρίου Καμένου, να μην συνεχίσω, του κυρίου Λεβέντη. Εγώ ξαναλέω, μπροστά στους συμπολίτες μας, όποιος βουλευτής παρακάμπτει τις βασικές του θέσεις και μάλιστα την εκλογή του με ψηφοδέλτιο ηγεσίας, γιατί θυμίζω τις εκλογές του φθινοπόρου του 2015, ναι, όσοι είναι βουλευτές σήμερα, ήταν με Δημήτρη, την επιλογή της ηγεσίας. Κάποιοι λένε, άρα, το ερμηνεύουν ως εξής. Παρετήσε ότι το πρόβλημα των κοινοβουλευτικών. Επιτρέψτε μου λίγο να το τελειώσω. Ναι, για να το κλείσουμε αυτό. Το πρόβλημα, ναι, των κοινοβουλευτικών ομάδων το λύνουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες και είτε συνεχίζουν είτε διαλύονται. Και αν χρειάζεται μέσα από την εξαιρετική συγκυρία να δεις νέες ρυθμίσεις, μόνο με μεγάλη συνένεση, όχι με μονομερείς επιλογές που μπορεί να ερμηνεύουν διαφορετικά. Κάποιοι το ερμηνεύουν ότι ο Πρωθυπουργός τελικά επέλεξε να στείλει αυτή την επιστολή, ότι ήταν ένα πλάν Β, από τη στιγμή που είδε ότι δεν περνά η επίθεση φιλίας προς τον κύριο Καμένο, ότι θα απασφαλίσει και αυτός, γιατί δεν μπορείς να απαντήσεις διαφορετικά σε έναν πρώην πολιτικό συνεταίρο, εδώ ο κύριος Καμένος, προφανώς και λόγω του συνεταιρισμού θα ξέρει και πολλά, και κάθε μέρα που περνά και κάθε στιγμή βγάζει πράγματα στη φόρα, ενδεχομένως δεν τηρεί, και το πλέον αυτονόητο ότι όταν χωρίζεις μετά από έναν σύζυγο δεν τα βγάζεις και όλα τη συγκατοίκηση στη φόρα και σου λέει είναι εντάξει, μόνο χαμένος θα μπορούσα να βγω από αυτή την ιστορία. Ακούστε με, εγώ το έλεγα από την αρχή και το έλεγα από το φθινόπωρο. Νομίζω ότι ο πρόδρομος του διαζυγίου ήταν προφανής, γιατί δεν ήταν απλά οι πρέσπες. Ήταν οι πρέσπες η κορυφή και η ουσία. Ήταν μια σειρά παραθεσμικές κινήσεις και πολιτικές κινήσεις του κυρίου Καμένου από το ταξίδι στην Αμερική, σας υπενθυμίζω, το φθινόπωρο. Αλλά πέρα από αυτό, ο κύριος Καμένος, ό,τι έχει να πει, ας το πει. Είναι επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού. Διαφώνησε σε ένα μείζον ταυτωτικό ζήτημα, να το αναγνωρίσω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν γίνεται να γυρνάει στις συνεντεύξεις, να μην πω τώρα πού γυρνάει και πετάει διάφορα υπονοούμενα. Εγώ δεν μ' αρέσει η πολιτική από καμία πλευρά με υπονοούμενα. Αν έχω να καταγγείλω κάτι ως δημοσιογράφος, να αποκαλύψω ή ως πολίτης, δεν θέλω συζητήσεις καφενείου και πολύ περισσότερο, ναι, από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εδώ λοιπόν, ναι, νομίζω ότι το διαζύγιο ήταν επεισοδιακό, είναι πολύ σφοδρό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρξει διαζύγιο με το θέμα των Σκοπίων και της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Αλλά πέρα από εκεί, νομίζω σωστά ο Πρωθυπουργός απάντησε και έδειξε ότι δεν είναι, ας το πω έτσι, υποποίηση. Πώς το λέει το κοσμικό ρεπορτάζ? Αποφάσισαν να τα βρουν στις αίθουσες των δικαστηρίων οι δύο πρώην σύζυγοι, Νίκο. Έτσι είναι. Είμαστε και δικομανείς, να μην είμαστε δικομανείς. Και κρεμούν και άλλα δικαστικά θέματα. Ενώ όλοι βλέπουν ότι δεν θα τραβήξει ο γάμος και πολύ, και ήταν και λίγο παράτερος.
Ναι, αλλά έπεσε έξω ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτό και η προπαγάνδα του έλεγε. Να δώσουμε λίγο το λόγο. Εδώ μιλάμε για συνεννοημένο διαζύγιο. Ναι. Εγώ θα έλεγα, με βάση αυτό που λέει και ο Δημήτρης, πράγματι εδώ κατά ένα οικοδόμημα που υπήρχε, ότι ήταν σικέ όλη αυτή η ιστορία. Και ότι ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, ναι, μεν χώρισαν, αποκλίνεις, αλλά παρέμεναν στα υπόλοιπα να είναι κοντά. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Βλέπουμε έναν κύριο Καμένο πραγματικά που είχε απασφαλίσει και με πολύ σκληρή γλώσσα επιτίθεται καθημερινά, όταν λέμε καθημερινά, στην κυβέρνηση με την οποία συνεργαζόταν μέχρι τώρα. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η πορεία, γιατί ο κύριος Καμένος δίνει έναν αγώνα επιβίωσης επί της ουσίας, πολιτικής επιβίωσης, οι μετρήσεις τον φέρνουν πολύ χαμηλά, αλλά λογικά για μένα κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Να δούμε αν θα βρει συνεταίρους σε αυτήν την προσπάθεια τα άλλα δεξιά κόμματα που κινούνται στις παρυφές του ή λίγο πιο δεξιά από αυτόν και τι θα προχωρήσει προς τις εκλογές. Αυτό το ζητούμενο. Οι πολίτες όμως, και επειδή έχουμε και άλλες δικαστικές και πολύ σωστά τοποδημήτρες εξελίξεις, είχαμε χθες το θέμα της Νοβάρτης που θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα και όσο αν θέλουμε να το ξεχάσουμε, και υπάρχει σε πολύ μεγάλη εντατικοποίηση των κυβερνητικών νομοσχεδίων οι 120 δόσεις, τα κόκκινα δάνεια που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την κοινωνία. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πολλά ακόμα επεισόδια μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Να ολοκληρωθεί λοιπόν το αφήγημα, το κυβερνητικό αφήγημα περιέχει αυτά τα βασικά στοιχεία και τους πολίτες αυτά τους καίνε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται και δια του αρχηγού της με μεγάλη ένταση ότι πνέει τα λίστη αυτή η κυβέρνηση και γι' αυτό έχουμε αυτές τις εικόνες και αυτές τις εξελίξεις, ιστορίες, πώς να τις πει κάποιος. Τώρα, εγώ επιστρέφω πάλι στο πρωτοσέλιδό σας, γιατί δεν το κατάλαβα. Είναι, φαίνεται έτσι, αν το διαβάσει κάποιος τελείως ως ένα γυμνό τίτλο, ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Μητσοτάκη. Να τον ξαναδώ.